Γεια σας. Η LTV και ιδιαίτερα η εκπομπή Πρόσωπα χωρίς μοντάζ έχουν την τιμή σήμερα, κυρίες και κύριοι, να φιλοξενούν τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκο Κλειρίδη. Έναν καταξιωμένο πολιτικό με 40χρονη διαδρομή στα πολιτικά δρόμενα και με ουσιαστική παρεμβολή και, αν θέλετε, διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, ιδιαίτερα στα τελευταία 20 χρόνια. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε την ευγενή καλοσύνη να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του σταθμού μας και να τεθεί ενώπιο για μία σε βάθος συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πως πάντα ένας Κλειρίδης, Γλαύκος, έχει πολλά να πει, ακόμη και όταν επαναλαμβάνεται. Συμφωνείτε? Δεν διαφωνώ, αλλά γιατί είπετε σε βάθος και όχι και σε ύψος. Εκεί θα σας, ίσως να υπήρχε μία διαφορά και μία ανισότητα. Κατά συνέπεια η συζήτηση, ας την προσδιορίσουμε στο βάθος της. Ήθελα και αν έχετε την καλοσύνη να μου πείτε περίπου ποια συνέντευξη είναι αυτή. Είναι χιλιοστή, έχουν περάσει τις χίλιες τόσες? Έχω δύο προβλήματα. Το ένα να ξέρω πόσα παιδιά βάπτισα και το άλλο πόσα συνεντεύξεις έχω δώσει. Μάλιστα. Ποιο είναι περισσότερο του άλλου? Πιστεύω με το θέμα των συνεντεύξεων. Διότι ξέρω ότι περίπου έχω βαπτίσει 500 παιδιά. Είναι 500. Ήσαν 500. Ήσαν. Τώρα πρέπει να είναι όλα, υποθέτω, σε ηλικία γάμου. Ναι, τώρα άρχισαν, έχει καιρό που άρχισαν να παντρεύονται. Παντρεύονται και έχουμε τα εγγόνια. Ναι, βέβαια. Αλλά οι συνεντεύξεις πρέπει να έχουν περάσει των αριθμών των 1000 συνεντεύξεων. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω, σε ένα νέο πολιτικό θα τον συμβουλεύατε να ακολουθήσει αυτή την παλαιοκομματική πλέον μεθοδολογία βάπτισε παιδιά? Είναι μια προσφυλής και αποδοτική μέθοδος? Να σας πω, εγώ δεν το έκανα για να έχω πολιτικούς υποστηριχτές, αλλά βάπτισα πάρα πολλά παιδιά αγωνιστών. Μάλιστα. Μετά το πέρας του απελευθερωτικού αγώνα του 1955-59, επειδή είχα γνωρίσει και συνδεθεί πάρα πολύ με πολλούς αγωνιστές, άλλους γιατί τους έβλεπα στα κρατητήρια, άλλους γιατί τους υπερίσπισα ενώπιον των ειδικών δικαστηρίων και άλλους γιατί συνεργάστηκα μαζί τους με τον ψευδόνυμο Υπερίδης ως μέλος της ΕΟΚΑ. Έτσι συνδεθήκαμε. Και όταν μου ζητούσαν, ήταν προτού ακόμα αναμειχθώ ενεργά στην πολιτική, όταν μου ζητούσαν να βαφτίσω τα παιδιά τους, δεν μπορούσα παρά να το κάνω. Υποθέτω πως έχετε σταματήσει εδώ και πολλά χρόνια. Έχω σταματήσει και έχουν σταματήσει, διότι οι αγωνιστές όλοι τώρα δεν είναι σε ηλικία πλέον να παράγουν παιδιά. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, 20 χρόνια αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται από τις αποφράδες εκείνες ημέρες. Κάποιες στιγμές, και αν θέλετε εκτός γραφείου σας ή εκτός πολιτικής, στο σπίτι, ποιες σκέψεις σας έρχονται από την περίοδο εκείνη? Οι χειρότερες σκέψεις δεν είναι εκείνες που μου έρχονται εκτός γραφείου ή εκτός σπιτιού. Είναι εκείνες τις οποίες, έχω σαν εφιάλτες όταν κοιμούμαι. Γιατί πράγματι ήταν μια εφιαλτική περίοδος. Να βλέπει κανείς τα τουρκικά στρατεύματα να προελάβουν, να βλέπει χιλιάδες πρόσφυγες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, να βλέπει και να διαβάζει για φόνους, βιασμούς και να αισθάνεται αδύνατος να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να το νιώσετε αν δεν το έχετε ζήσει. Γιατί
Εγώ έχω περάσει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήμουνα αιχμάλωτος σε στρατόπεδο αντιπίνων. Έκανα ένα χρόνο αλυσοδεμένος, δραπέτευσα, τιμωρήθηκα για τις δραπετεύσεις μου. Είδα και στην Ευρώπη πρόσφυγες. Δεν το ένιωσα, γιατί δεν ήταν σωστά το δικό μου το σπίτι. Ήταν βίωμα δικό σας. Ήταν βίωμα δικό μου. Είναι κάτι το φοβερό να βλέπετε γυναίκες, παιδιά, κάτω από δέντρα. Να ζουν κάτω από δέντρα, διότι ο Ατήλας, προελάβνοντας, έκανε τέτοια πράγματα που δεν μπορούσαν να μείνουν στο σπίτι τους. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με όλους όσους έζησαν το δράμα αυτού του τόπου τις ημέρες εκείνες, εσείς το ζήσατε στην πρώτη γραμμή και από την ανώτερη θέση, από την θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ποια ήταν τα συναισθήματα εκείνα που σας κυρίευαν μπροστά στην δίνη αυτών των εξελίξεων? Το πρώτο μέρος δεν το ζήσα από τη θέση του Προεδρεύοντος της Δημοκρατίας. Το ζήσα σαν κρατούμενος στο σπίτι μου. Όταν έγινε το πραξικόπημα, με έθεσαν υποκατοίκον περιορισμό και το σπίτι μου φρουρείτο από στρατό και αστυνομία. Και μου είχαν αποκόψει και το τηλέφωνο και οι μόνες πληροφορίες που μπορούσα να πάρω είναι ακούοντας το τι έλεγαν στο ραδιόφωνο. Αλλά... Ποιο ραδιόφωνο, πρέπει να ακούγατε BBC. Το BBC. BBC. Και το Κυπριακό ραδιόφωνο, αλλά κυρίως το BBC, διότι δεν μπορούσες να έχεις εμπιστοσύνη στο τι έλεγε το Κυπριακό ραδιόφωνο. Και η εικόνα που σχημάτισα ήταν ότι εφόσον δεν υπήρξε η αντίδραση στην εισβολή, που έπρεπε να υπάρξει αμέσως μόλις εξεδηλώθη, ότι το παιχνίδι χάθηκε και ότι οι Τούρκοι θα μπορούσαν πλέον να προελάσουν. Όταν όμως ανέλαβα την προσωρινή προεδρία και είδα την κατάσταση, για να σας περιγράψω, δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε. Γιατί? Δεν υπήρχε τίποτε. Η αστυνομία διαλύθη, είχε αφοπλιστεί από το πραξικόπημα και δεν είχαν ούτε ακόμα και το περίστροφο του αρχηγού της αστυνομίας το είχαν πάρει. Δεν υπήρχε ούτε ένα όπλο στην αστυνομία. Η εθνική φρουρά ήταν διηρημένη, έβαζε σε ένα λόχο κάπου για να υπερασπίσει μια περιοχή και ως το πρωί διελύεται ο λόχος, όχι από φοβία για τους Τούρκους, διότι δεν είχαν εμπιστοσύνη στους αξιωματικούς τους. Ήταν πραξικοπηματίες οι αξιωματικοί. Δεν μπόρεσε να γίνει επιστράτευση, διότι δεν πήγαινε ο κόσμος να στρατευθεί. Δεν ήξεραν που ήταν τα πυρομαχικά, δεν ήξεραν που ήταν οι όλμοι. Ήταν μια χαώδης κατάσταση, ενώ έβλεπες να προχωρεί ο Ατήλας, να καταλαμβάνει χώρους, να εκδιώκει πληθυσμούς και δεν είχες τίποτε να αντιτάξεις. Η δημόσια υπηρεσία διελύθη. Οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι πήραν τις οικογένειές τους, έφυγαν και πήγαν στα χωριά. Σήκωνες το τηλέφωνο να τηλεφωνήσεις σε κάποιο γραφείο, κανείς δεν απαντούσε. Αναγκάστηκα να βγω στο ραδιόφωνο και να πω ότι αν δεν επιστρέψω σε 24 ώρες, θα τους πάψω όλους. Και κάθε βράδυ η Λευκωσία ήταν πόλης φάντασμα. Όλοι οι κάτοικοι, ουρά τα αυτοκίνητα, έφευγαν και κοιμόντουσαν έξω στην Ήπεθρο, μήπως προελάσει ο Ατήλας και περικυκλωθεί η πόλη και δεν μπορούν να διαφύγουν. Δεν υπήρχε τίποτε. Μάλιστα. Ποιες εμπειρίες σας άφησε αυτή η εποχή σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργήσε, αν θέλετε, και ο κοινωνικός περίγυρος, αλλά και η δημόσια μηχανή? Μου άφησε την εντύπωση ότι πρώτον από στρατιωτικής πλευράς δεν είμαι θα έτοιμη να αντιμετωπίσουμε μια επίθεση. Από θέμα λειτουργίας υπηρεσιών που έπρεπε να λειτουργήσουν, δεν είμαι
οργανωμένη και δεν υπήρχε τίποτα. Απλώς ο καθένας αυτοσχεδίαζε, έφευγε, έκανε ό,τι ενόμιζε. Και από πλευράς διοίκησης δεν είχαμε ούτε προβλέψει, εάν κάτι τέτοιο συμβεί, από πού θα λειτουργήσει η κυβέρνηση. Λειτουργούσαμε από αυτό το κτίριο. Δεν υπήρχε αυτό το κτίριο, είχε γίνει σωστά από ένα διπλανό κτίριο, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εξωτερικών. Και ούτε οι επικοινωνίες μας ήσαν ικανοποιητικές, ούτε κανένα σχέδιο υπήρχε το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μάλιστα. Στο ενδεχόμενο ομιγέννητο που είχαμε κάποια μορφή επανάληψης γεγονότων ή καταστάσεων της εποχής εκείνης, όχι ως προς πραξικόπημα βέβαια. Ως προς προέλαση. Ως προς προέλαση. Πιστεύετε πως η πολιτεία πλέον έχει αντλήσει τα διδάγματα εκείνα και στις κρίσιμες χρονικά φάσεις θα εμπεδώσει τις σωστές κατευθύνσεις? Πιστεύω ότι έχει γίνει σταδιακά φυσικά μια ουσιαστική βελτίωση. Όσον αφορά την εθνική φρουρά, έχουμε εκμοτερνήσει αυτή τη δύναμη, της έχουμε δώσει ψηλής τεχνολογίας όπλα, έχουμε ακόμα ελλείψεις τις οποίες συμπληρώναμε διαρκώς και θα έλεγα ότι έχει σημειωθεί τέτοια βελτίωση που μπορεί να πει κανείς ότι δεν μπορεί να συγκρίνεις το τι υπήρχε τότε με το τι υπάρχει σήμερα. Θα μπορούσατε ανεπιφύλακτα να πείτε, κύριε Πρόεδρε, κατόπιν τούτου ότι ο Κύπριος πολίτης μπορεί να κοιμάται και να ξυπνάει ήσυχος? Θα έλεγα ότι μπορεί να κοιμάται και να ξυπνά πιο ήσυχος από προηγουμένως. Θα πω ότι μπορεί να κοιμάται και να ξυπνά ήσυχος όταν ολοκληρωθούν όλες οι αποφάσεις που πήραμε για την υλοποίηση του ενιαίου αμυντικού δόγματος. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα? Το χρονοδιάγραμμα είναι το ταχύτερο δυνατό. Και πιστεύω ότι αρχίσαμε ήδη να μπαίνουμε σωστά στην υλοποίηση αυτού του χρονοδιάγραμματος. Αυτό σας κάνει να νιώθετε πλέον μία σιγουριά ότι η Κύπρος βρίσκεται... Με κάνει να νιώθω ότι δεν θα ήταν ένας περίπατος για την τουρκική πλευρά και είμαι εξ εκείνων που πιστεύω ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει οτιδήποτε αν δεν μπορεί να το κάνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Διότι αν το πράγμα θα πάρει χρόνο, αν θα εμπλακεί και η Ελλάς, αν θα γίνει ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, δεν θα το αποφασίσει η Τουρκία έτσι ελαφρά την καρδία. Αν παρεπιπτόντως, υποθετικά μιλάμε, αλλά καλό είναι να γνωρίζει ο πολίτης πώς σκέπτεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο σημειωνόταν μια έκρηξη, μια εμπλοκή ελληνοτουρκική, πόσο αυτό θα επηρέαζε τα εν Κύπρο? Εάν αυτή η εμπλοκή δεν είχε σχέση με το Κυπριακό, ήταν καθαρά μια ελληνοτουρκική τοπική σύγκρουση, μπορεί να μην έχει αλυσιδωτές επεκτάσεις και στην Κύπρο. Εκτός που αν γενικευθεί, αν είναι απλώς μια... σε κάποιο σημείο του τοπική έκρηξη, η οποία είναι άσχετη με το Κυπριακό, δεν νομίζω ότι θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην Κύπρο ή επιπτώσεις. Πάντως είστε εξ εκείνων, κύριε Πρόεδρε, και αυτό παρατηρώ, πως πιστεύετε, είστε εξ εκείνων που πιστεύουν ότι η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο στο άμεσο μέλλον να προκαλέσει οποιαδήποτε εμπλοκή στρατιωτική στην Κύπρο. Είμαι εξ εκείνων που μπορώ να πω ότι έχω μελετήσει πολύ την τουρκική πολιτική που ακολουθεί για το κυπριακό πρόβλημα.
Και πιστεύω ότι κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής αυτής είναι να μην σπέβδει, αλλά να εκμεταλλεύεται σοβαρά σφάλματα για να επιτύχει αυτό, δικά μας, για να επιτύχει αυτό το οποίο θέλει. Για να μια σύντομη. Το Κυπριακό ήρθε το 1963. Μάλιστα. Υπό αυτή τη μορφή. Υπήρξε μια σύγκρουση μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Από το 1963 μέχρι το 1974 η Τουρκία ετοιμάζεται για να εισβάλλει στην Κύπρο. Επερίμενε όμως για να το πράξει αυτό το πράγμα να της δοθεί μια σοβαρή αφορμή και της εδόθη με το πραξικόπημα. Κατόπιν μπορούσε να καταλάβει όλη την Κύπρο τότε. Δεν το έκανε. Κατέλαβε μόνο ένα κομμάτι, διότι διεθνώς θα ήταν πολύ άσχημο αν καταλάμβανε όλη την Κύπρο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, είχε προδιαγράψει και την δεύτερη εισβολή. Είχε βεβαιότητα προδιαγράψει και την δεύτερη. Με ανάπαυλα πάμε σε δεύτερη εισβολή. Μάλιστα. Και επερίμενε από το 1974 μέχρι το 1983 για να κηρύξει το χωριστό ψευδοκράτος. Και τώρα το επόμενο βήμα της θα είναι η προσπάθεια να ανακηρυχθεί το ψευδοκράτος, να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος προτού κάνει την επόμενη κίνηση, εκτός εάν εμείς κάνουμε κάποιο άλλο σφάλμα που θα της δώσουμε την ευκαιρία. Επομένως, για τα επόμενα λίγα χρόνια η προσπάθεια τουρκική δεν θα είναι να πυροδοτήσει άλλη διεθνή διάσταση του Κυπριακού, αλλά να αξιοποιήσει αυτό το οποίο έκανε, την αναγνώριση του τουρκοκυπριακού κράτους. Και αν πυροδοτήσει μια άλλη εξέλιξη, τότε ασφαλώς παρεμποδίζει την αναγνώριση. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πόσο η Τουρκία, ή μάλλον ποια είναι τα δικά μας σφάλματα που κατά την κρίση σας η Τουρκία έχει αξιοποιήσει ή επιχείρησε να αξιοποιήσει τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον. Ας αρχίσουμε λίγο πριν από τα 10 χρόνια. Ναι. Το 1963 αποφασίσαμε εμείς σαν Κύπρος ότι θα έπρεπε να τροποποιήσουμε το σύνταγμά μας, διότι δεν μας άρεσε ή δεν δούλευε. Ορθώς ή κακώς, με μία λέξη. Υπήρχαν δύσκολα σημεία, αλλά όχι τόσο δύσκολα όσον τα παρουσιάζαμε. Ευθέως, ορθώς ή κακώς. Κακώς αν κακώς. Προχωρούμε. Και το πρώτο πράγμα, δεν υπήρξε συνεννόησης με την τότε ελληνική κυβέρνηση. Υπήρξε διαφωνία μεταξύ ελληνικής κυβερνήσεως και Κυπρίου. Και Γεωργίου Παπανδρέου. Μάλιστα. Δεύτερο. Αρχίσαμε να μιλούμε ότι το Σύνταγμα μας είναι ανεφάρμοστο και ενώ βγήκαμε σε μια διεθνή εκστρατεία να πείσουμε περί της ανάγκης τροποποίησης του Συντάγματος, η Ελλάς, επί Γεωργίου Παπανδρέου, αποφάσισε να διαπραγματευθεί ένωση με εδαφικά ανταλλάγματα, με αποτέλεσμα να μην γινόμεθα πιστικοί. Τι είναι που θέλετε, κατάργηση του Συντάγματος και ένωση με ανταλλάγματα ή είναι πράγματι το σύνταγμα σας που θέλει βελτίωση. Μάλιστα. Αυτά μπορεί να πει κανείς. Η ασυνεννοησία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος και Κύπρου συνέχισε για πολλά χρόνια. Και αυτό έβλαψε την εξέλιξη του Κυπριακού. Και το άλλο το οποίο δεν είχαμε κοινή πολιτική η οποία να είχε προκαθορισμένους βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Εν αντιθέσει με την Τουρκία, που το κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής της ήταν να καθορίσει βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και η κάθε τουρκική κυβέρνηση να κινείται πάνω προς υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Για να δώσω ένα παράδειγμα. Αρχίσαμε εμείς τον αγώνα το 1955 για την Ένωση. Όταν είχαμε εμείς τον αγώνα για την Ένωση, υπεκινήθησαν και οι Τούρκοι από τους Βρετανούς μέσω της Τουρκίας και κατευθείαν
να αρχίσουν έναν αγώνα για τη διχοτόμηση. Όταν έγινε η Ζυρίχη και είδαν οι Τούρκοι ότι η διχοτόμηση δεν μπορεί να γίνει, καθόρισαν ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι, οι μεσοπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι. Οι βραχυπρόθεσμοι ήσαν, πρώτον, χωριστά πολιτικά δικαιώματα για την τουρκική κοινότητα. Τους πήραμε τη Ζυρίχη. Συμβολική στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας. Τους πήραν με την συνθήκη συμμαχίας. Δικαίωμα επέμβασης. Το πήραν με την συνθήκη εγγύησεως. Όταν το 1963 έγιναν οι συγκρούσεις, επερίμεναν να κάνουμε ένα τεράστιο σφάλμα, ανέγκλημα θέλετε, ένα πραξικόπημα, αλλά ετοιμάστησαν στρατιωτικά για να πάνε στον μεσοπρόθεσμο στόχο. Ποιος ήταν? Η δημιουργία εδάφους. Έκαναν την εισβολή, έδιωξαν... Είναι αυτό που έλεγε ο Ντεκτάς, ένα λιμάνι θέλω. Ναι. Έδιωξαν τον πληθυσμό, εγκαθίδρυσαν ένα προγεφύρωμα μέσα στην Κύπρο, μεγάλο προγεφύρωμα, το οποίο ανακάλυψε 37. Ανάπαυλα. Διαπραγματεύσεις οι οποίες να μην οδηγούν πουθενά. Ο επόμενος στόχος είναι η αναγνώριση. Και όταν γίνει η αναγνώριση, η Τουρκία θα κάνει διμερείς συμβάσεις. Δηλαδή κοινή άμυνα, κοινή οικονομία, διπλή ηθαγένεια. Και όταν θα αποφασίσει ότι είναι η ώρα να επεκταθεί, θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα μεταξύ των δύο κρατηδίων εδώ. Και δεν θα έρθει πλέον ως εισβολέας, αλλά σαν υπερασπιστής ενός μικρού Ισλαμικού κράτους. Έχουν ένα σχέδιο το οποίο έθεσαν με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και το οποίο να ακολουθούμε συνέπεια. Ένα αντίθεση προς εμάς που δεν έχουμε τέτοιο σχεδιασμό. Γιατί δεν έχουμε, κύριε Πρόεδρε, κατά την προσωπική σας εκτίμηση, γιατί διασχίσαμε το χρόνο χωρίς να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε την μακροπρόθεσμη πολιτική μας, ομονοούντες και συμφωνούντες? Διότι στον ελλαδικό χώρο και στον κυπριακό χώρο, αλλά περισσότερο στον ελλαδικό, οι αντιπαραθέσεις οι κομματικές φτάνουν σε τέτοια οξύτητα που δημιουργούν πρόβλημα να καθίσεις γύρω από το ίδιο τραπέζι για να συσκεφθείς. Ενώ πρέπει να δεχθείς ότι θα καθίσεις στο τραπέζι για να συσκεφθείς. Γιατί? Διότι δεν υπάρχει καμιά κυβέρνηση η οποία θα είναι στο δυνεκές. Σήμερα είναι το ένα κόμμα, αύριο είναι το άλλο. Αν δεν καθίσουν όλα τα κόμματα και έχουν μια, αυτό που εγώ φωνάζω και λέγω, πανεθνική πολιτική, ώστε να ξέρεις ότι εάν φύγει σήμερα το Α κόμμα και έρθει το Β, θα συνεχίσει αυτή την πορεία. Και το ίδιο και στην Κύπρο. Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει από τον εκάστοτε πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τον εκάστοτε πρωθυπουργό της Ελλάδος, διότι σήμερα μπορεί να είναι πρόεδρος και πρωθυπουργός και στις επόμενες εκλογές να μην είναι. Άρα ένας νέος πρωθυπουργός που θα έρθει από εκεί ή ένας πρόεδρος από εδώ μπορεί να αλλάξει την όλη πορεία. Και δεν μιλώ για θέματα χειρισμού καθημερινού, αλλά θέματα μακρόχρονης πολιτικής που πηγαίνω. Κύριε Πρόεδρε, λέγεται κατά κόρο στην Ελλάδα πως δεν τα βρίσκετε εσείς στην Κύπρο. Αν τα βρίσκετε, αν τα βρείτε, καθίστε σε ένα τραπέζι, ομονοήσετε και έρθείτε εδώ, θέλοντας και μη θα μας επιβάλλετε την ενιαία δική σας γραμμή. Μήπως είναι έτσι? Πρέπει να διαχωρίσουμε αν τα βρήκαμε κάποτε ποτέ. Και πρέπει να πω ότι πολλές φορές τα βρήκαμε. Για να δώσω παράδειγμα. Είχαμε κοινή τοποθέτηση ότι οι συμφωνίες κορυφής του 77 και του 79, οι πρώτες που έγιναν μεταξύ Μακαρίου Τενχτάς, οι δεύτερες που έγιναν μεταξύ Κυπριανού Τενχτάς, που ήταν επαναβεβαίωση στον πρώτο, είναι η βάση πάνω στην οποία αναζητούμε λύση του κυπριακού προβλήματος.
μπορεί σε διάφορες προτάσεις. Μετά από μια τριήμερη σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου, ομόφωνα καταλήξαμε στο τι προτάσεις θα εβάζαμε. Και επομένως υπήρξαν περίοδοι που από κυπριακής πλευράς, παρόλες τις άλλες διαφορές που είχαμε, καταλήξαμε πώς θα χειριστούμε το κυπριακό. Αλλά αυτό ήταν τώρα, αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα δεν μένουν στατικά. Και όταν οι Τούρκοι απέρριψαν εκείνες τις προτάσεις και όταν δημιουργήθησαν αδιέξοδα, δεν είχαμε ένα πλάνο το πώς θα αντιμετωπίσουμε. Εναλλακτικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω να περάσουμε σε μία άλλη ενότητα της συζητήσεώς μας. Ως αντιπολίτευση είχατε αυτή την μαγεία, αν θέλετε, τη μαγική ευκολία το να τοποθετήσετε, το να κρίνετε, χωρίς να κρίνεστε στο βαθμό που κρίνεται ο κατέχων το αξίωμα. Καταρχήν, αν νοσταλγείτε εκείνη την εποχή που δεν είχε αυτήν την ευθύνη που έχει σήμερα, και κατά δεύτερο λόγο, πόσο βλέπετε, πόσο εύκολο είναι για έναν πολιτικό το να εξαγγέλει, να δεσμεύεται και όταν μπαίνει στην εξουσία να επιχειρεί να υλοποιήσει τα όσα έθεζε. Μιλώντας για την περίοδο που ήμουν αντιπολίτευσης, είχα πάρει την απόφαση ότι θα προσπαθούσα να έδιδα ένα νέο χρώμα και μια νέα έννοια το τι σημαίνει αντιπολίτευσης πάνω σε εθνικά θέματα. Γιατί προσπάθεια μου δεν ήταν απλώς να γίνω εξουσία, κάτι το οποίο δεν το είχα βέβαιο, αλλά τουλάχιστον να πρωτοπορήσω ή στο να δώσω μια νέα έννοια του ρόλου της αντιπολίτευσης όταν πρόκειται για να είναι εθνικά θέματα, για εθνικά θέματα. Και η έννοια αυτή συνοψίζεται στο εξής, ότι δεν χρησιμοποιείς ένα εθνικό θέμα για σκοπούς αντιπολίτευσης για να ρίξεις την κυβέρνηση. Αν διαφωνείς, λέγεις εν κλειστό και παραβίστοτες διαφωνίες σου και προσπαθείς να πείσεις περί τούτων, αλλά δεν χρησιμοποιείς ανοιχτά και δεν διαλαλείς τις θέσεις σου για να επικρίνεις εκείνον ο οποίος χειρίζεται ένα εθνικό θέμα. Το έπραξα όλα τα χρόνια που ήμουν αντιπολίτευσης. Γιατί πιστεύω ότι όταν κατέρχεσαι στο σημείο να χρησιμοποιείς θέματα εθνικά για να ρίξεις μια κυβέρνηση, αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις, αν παρόλες τις προσπάθειες που κάνεις και βλέπεις ότι πάει προς καταστροφή, δεν το πετύχεις. Δεν πρέπει να αρχίζεις με αυτή τη θέση. Α, τον έχω βρει στο κρόδωμα και θα του δώσω μια σπροφιά να τον ρίξω κάτω. Διότι ρίχνεις το εθνικό σου θέμα κάτω. Πιστεύετε ότι σας αντιμετωπίζουν σήμερα με το ίδιο πνεύμα που αντιμετωπίσατε όπως διατείνεστε εσείς τους τότε κρατούντες? Θα έλεγα όχι. Δηλαδή? Αλλά δεν είναι εύκολο μάθημα. Και πιστεύω ότι σήμερα γίνεται αρκετή κριτική της πολιτικής μου απλώς για κομματικούς λόγους. Δεν λέγω ότι είναι, διότι και δεν συμφωνούν, μπορεί να μην συμφωνούν. Αλλά στο βαθμό που γίνεται η κριτική και η προσπάθεια να δώσουν άλλη ερμηνεία στα πράγματα, πολλές φορές ερμηνεία που μπορεί να εξυπηρετεί και την αντίθετη πλευρά, είναι σφάλμα. Είχα πει κάποτε ότι γιατί προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι, όταν είμαστε αντιπολίτευσης, να δώσουμε ερμηνείες στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αντίθετες με εκείνες που πρέπει να δώσουμε. Απλώς για να αποδείξουμε ότι απέτυχε η κυβέρνηση, οποιαδήποτε και αν ήταν. Αυτό καταστρέφει την υπόθεσή μας. Μάλιστα.
Κατά καιρούς, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν συνειδητά ή μη αφήνετε να εννοηθεί προς τα έξω ότι εν κλειστό οι συνδετημόνες σας ή οι πολιτικοί αρχηγοί συμφωνούν στα πολλά μαζί σας και πως όταν εξέρχονται του γραφείου ή του κλειστού χώρου καταθέτουν δημόσια τις διαφωνίες τους. Ναι. Είναι έτσι? Θα ήθελα να πω ότι πολλές φορές υπάρχει συμφωνία επί διαφόρων θεμάτων. Όταν όμως βγαίνουν έξω, διατυπώνουν τις βασικές τους διαφωνίες, οι οποίες υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, χωρίς να τονίζουν ότι στα ειδικά αυτά θέματα υπάρχει συνένεση. Και πολλές φορές βλέπεις να βγαίνει ένα ανακοινωθέν μετά το Εθνικό Συμβούλιο και να λες ότι κατέληξαν σε ομόφωνες αποφάσεις. Όταν βγουν όμως έξω, επειδή αναπτύσσουν την βασική τους αντίθεση, για να δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια σχολή, την οποία σέβομαι, η οποία η βασική της τοποθέτηση είναι ότι το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Επομένως, το να συνομιλούμε με την τουρκική κοινότητα δημιουργεί την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα είναι μια κοινοτική διαμάχη, ενώ από το 1974 και εντεύθεν το θέμα δεν είναι οι αντιθέσεις των δύο κοινοτήτων, αλλά η τουρκική εισβολή. Αυτή είναι μία θέση, την οποία σέβομαι. Τώρα, όταν επαναλαμβάνεις και λένε ότι πρέπει να γίνει επανατοποθέτηση του Κυπριακού ως θέμα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Όταν καθίσεις όμως σε μια σύσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου και δεις, εντάξει, ξέρω αυτή τη θέση σου, αλλά εδώ που βρισκόμεθα σήμερα, συμφωνούμε να κάνουμε το Α και το Β. Όταν βγεις έξω και πεις, για να μην χαρακτηριστεί ότι εγκατέλειψες εκείνη τη θέση, επαναλάβεις ότι το θέμα είναι θέμα εισβολής, συνεχιζόμενης κατοχής κτλ. Τότε οτιδήποτε άλλον έχεις συμφωνήσει, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ασυνέπεια. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ασυνέπεια. Συμφώνησες σε αυτό το σημείο, αλλά εξακολουθείς να διατηρείς τη βασική σου θέση. Μάλιστα. Ομολογώ ότι μου διευκρινίσατε επιτυχημένα. Το είχα κενό και πρέπει να δεχθώ την άποψή σας. Όπως ο κύριος Βυσσαρίδης, το κόμμα του πιστεύει σε αυτή τη θέση. Όμως όταν το Εθνικό Συμβούλιο συμφώνησε να δώσουμε τις προτάσεις, δέχθηκε ότι εφόσον η πολιτική, η πλειοψηφία αποφασίζει ότι πρέπει να δώσουμε προτάσεις, συμφώνησε ότι πρέπει να δώσουμε τις προτάσεις, ότι οι προτάσεις πρέπει να βασίζονται πάνω στις συμφωνίες κορυφής και ότι εκείνες οι προτάσεις που δώσαμε ήταν οι πρέπουσες προτάσεις. Όμως όταν βγήκε έξω, ετώνησε και πάλι ότι πρέπει τα σημεία διαφωνίας. Τα σημεία διαφωνίας. Κύριε Πρόεδρε, ίδιο συμβαίνει και με τον κύριο Κυπριανού, για να μην θεωρηθεί ότι μιλώ για τον κύριο Λυσσαρίδη μόνο. Ο κύριος Κυπριανού, οι θέσεις του ήταν ότι πρέπει να προταχθεί το θέμα της αποχώρησης των στρατευμάτων, των επίκων, το θέμα των εγγύησεων. Δεν όμως διαφώνησε με τις προτάσεις που υποβάλαμε, αν και δεν υπήρχε η πρόταξη. Yeah. Όταν βγήκε έξω, αν και οι αποφάσεις ήταν ομόνομες, εξήγησε το θέμα της πρόταξης και πάλι. Και επομένως, ενώ έβγαινε ανακοινωθέα και έλεγε ομοφόνος καταλήξαμε σε αυτά, υπήρχε η διατήρηση της... Την επόμενη φορά που τον είδατε, κύριε Πρόεδρε, δεν του είπατε, για συνέτερε, γιατί βγάζεις προς τα έξω αυτή την εικόνα όταν... Διότι δεν θέλει να παραξηγηθεί ότι εγκατέλειψε αυτή τη θέση. Άρα απολαμβάνει τις κατανοήσεώς σας. Βεβαιότητα. Δικαιολογημένα το κάνει, διότι αυτή είναι η βασική του θέση. Τελικά, εσείς οι πολιτικοί έχετε έναν ιδιαίτερο κώδικα αλληλεγγύης, αλληλοκατανοήσεως και αλληλοαποδοχής, έτσι. Όπως έχουμε και ιδιαίτερο κώδικα αλληλοεπιθέσεων. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να ευελπιστώ ότι θα έχω μία ευθεία απάντηση. Άλλωστε, η ειλικρίνεια του χαρακτήρου σας, κατ' εμέ, είναι δεδομένη.
Γιατί δεν πάτε στην Αθήνα, γιατί το Εθνικό Συμβούλιο και γιατί όλες αυτές, αυτοί οι ετεροχρονισμοί από την μέρα που ετέθη το θέμα μέχρι σήμερα. Μήπως ήρθε η ώρα ο πολίτης, και ομολογώ τον ενδιαφέρει το θέμα, να πληροφορηθεί την αλήθεια? Να το δούμε αυτό το θέμα. Μια αναγκαία προϋπόθεση για να πάμε στην Αθήνα ήταν ότι θα συζητούσαμε στην Κύπρο, θα βλέπαμε ποια είναι τα σημεία συμφωνίας και ποια τα σημεία διαφωνίας, θα τα στέλαμε στην Ελλάδα για να τα μελετήσει και η κυβέρνηση, θα μας έλεγε και η ελληνική κυβέρνηση στις απόψεις της, ούτως ώστε πηγαίνοντας εκεί να πάμε προετοιμασμένοι για μια σε βάθος συζήτηση. Από κυπριακής πλευράς είχε γίνει αυτή η προεργασία και στάλησαν οι απόψεις. Την πρώτη φορά που ετέθη. Πότε, μιλάτε για πότε? Μιλάω για την πρώτη φορά που συνεντήθηκα με τον Πρωθυπουργό πέρσι και είπαμε ότι ναι, θα αρχίσουμε. Για να είμαι ειλικρινής, το θέμα που συζητήσαμε ήταν πανεθνική διάσκεψη και όχι μετάβαση του Εθνικού Συμβουλίου. Είδαμε όμως ότι υπήρχαν κόμματα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα που ήσαν εναντίον της πανεθνικής διάσκεψης. Αναφερόμαστε στο ΑΚΕΛ και στο ΚΚΕ, κατεξοχήν. Κατεξοχήν. Και είπαμε τότε, αφού υπάρχουν κόμματα που δεν δέχονται την πανεθνική, αλλά δέχονται να πάει το Εθνικό Συμβούλιο στην Αθήνα, να προγραμματίσουμε μία επίσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου στην Αθήνα, αφού γίνει κάποια προεργασία, και αρχίσαμε την προεργασία. Από κυπριακής λοιπόν πλευράς είχε συμπληρωθεί η εργασία αυτή, ευστάλησαν οι απόψεις και αναμέναμε από ελλαδικής πλευράς να καθοριστεί η ημερομηνία της επίσκεψης. Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε μια αναβολή. Για ποιο λόγο, κύριε Πρόεδρε? Ο λόγος ο βασικός, εγώ πιστεύω, ήταν πρώτον γιατί ήταν η περίοδος εκείνη που υπήρχαν άλλα πολύ σοβαρά εθνικά θέματα που είσαι ανοιχτά και απορροφημένη η Ελλάς, και ίσως να έκριναν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Στην τελευταία συνάντηση που είχα πρόσφατα με τον Πρωθυπουργό στην Κέρκυρα, είπαμε ότι θα ερχόταν εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο οποίος θα έρθει, έχει οριστεί νομίζω για τις 17. Μάλιστα. Είχαμε πει ότι θα ερχόταν νωρίτερα, αλλά φαίνεται λόγω του ανασχηματισμού και όλα αυτά. Θα είναι εδώ στις 17. Στις 17 θα γίνει μια συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών διαφόρων θεμάτων, προπαρασκευαστική, και ότι εν συνεχεία θα καθοριστεί η ημερομηνία για επίσκεψή μας στην Αθήνα. Μάλιστα. Πιστεύετε δηλαδή πως το ότι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα αυτή η ελλαδοκυπριακή σύσκεψη ή συνδιάσκεψη οφείλεται περισσότερο σε τεχνικούς λόγους? Οφείλεται περισσότερο στο ότι η Ελλάς είχε τα θέματα. Μάλιστα. Με τους βόρειους γείτονές της. Είχε επίσης και την Προεδρία της ΕΟΚ. Και οι εξελίξεις εδώ, ναι, δεν ήσαν τόσο ραγδαίες που να δικαιολογούσαν μια άμεση. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει έξω στην κοινή γνώμη της Κύπρου μια έτσι ασυναίσθητη αντίληψη ότι με τον Ανδρέα Παπανδρέου τα βρίσκεται, να χρησιμοποιήσω την λαϊκή ρίση, περισσότερο από ότι τα βρίσκατε με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Η ρίση του εμπαρόδο ιδεολογικοπολιτικά μάλλον συμπλέεται με τον πρώην Πρωθυπουργό παρά με το σημερινό. Μπορείτε να τοποθετηθείτε? Ας πω στο πρώτο σας θέμα, θα έλεγα με τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου
τα βρήκαμε και τα βρίσκουμε. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε διαφορές που μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κακή συνεννόηση μεταξύ. Όσο γνωρίζω όμως, παλαιότερα είχατε πολλές διαφορές. Είχαμε πολλές διαφορές, βεβαιότητα. Αλλά ήταν και προκατηλημένος ιδεολογικοπολιτικά απέναντί σας. Εγώ όμως όταν εξετάζω το Κυπριακό, δεν το εξετάζω ποτέ από τη γωνία εάν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα ή αν ανήκει στο... Το εξετάζω καθαρά από εθνικής πλευράς. Με τον κύριο Μητσοτάκη, όταν ήταν Πρωθυπουργός, εγώ δεν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι. Ήταν άλλος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ήταν φυσικό ο κύριος Μητσοτάκης να δίνει περισσότερη σημασία και προσοχή στις απόψεις του κυρίου Βασιλείου, ο οποίος εχειρίζεται το Κυπριακό, άκουε και τις δικές μου, ναι. Αλλά στο τέλος ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εχειριζόταν το Κυπριακό, ήταν αυτός που πήρε την εντολή από το λαό να το χειριστεί και έπρεπε να ακούει περισσότερο τις απόψεις του παρά του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Ένας έμπειρος πολιτικός και μάλιστα του δικού σας διαμετρήματος, μόνον έτσι θα διέφευγε, θα επιμείνω, γιατί υπάρχει στην κοινή γνώμη η αίσθηση πως το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη συνέπλευσε περισσότερο σε επίπεδο συμπάθειας με τον κύριο Βασιλείου και υπήρξαν μάλιστα και κάποιες κινήσεις που έχω την αίσθηση ότι ενόχλησαν το κόμμα σας, του οποίου ήσασταν ο ηγέτης τότε. Αν ενόχλησα το κόμμα σας, διαβεβαίω ότι δεν ενόχλησαν εμένα. Το κόμμα το ενόχλησα. Ήκουσα μερικά παράπονα, αλλά τα χαρακτήρισα ως αδικαιολόγητα, διότι και εγώ αν ήμουν στην θέση του κυρίου Μητσοτάκη και χειριζόμουν ένα εθνικό πρόβλημα, θα έπρεπε να συνεργαστώ με εκείνον που με δημοκρατικές διαδικασίες εξέλεξε ο λαός και του ανέθεσε την εντολή. Ασφαλώς δεν ευνήθη ποτέ να ακούσει τις απόψεις μου, ασφαλώς τις συζητήσαμε με ειλικρίνεια, υπήρξαν σημεία που συμφωνήσαμε και υπήρξαν σημεία που διαφωνήσαμε, όπως ήταν φυσικό. Αλλά η τοποθέτηση του, το να δίδει σημασία στο τι αποφασίζει ο εκλεγμένος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν σωστή, όπως και σήμερα. Το ίδιο κάνει και ο κύριος Παπανδρέου. Είπετε τα βρήκαμε. Ναι, διότι δίδει σημασία σε αυτό το οποίο αποφασίζει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος δεν είναι σοσιαλιστής, αλλά αυτόν εξέλεξε η Κυπριακή Δημοκρατία. Είχε δηλώσει σε μία συνέντευξή του ο Ανδρέας Παπανδρέου, και δεν ξέρω αν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, ότι δύο πολιτικούς θα ήθελα, δύο ανθρώπους μάλλον θα ήθελα να τους είχα κατανοήσει πολύ καλύτερα από ότι σήμερα και από παλιά. Τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον Ιάκωβο, και τον Πρόεδρο Γλαύκο Κλειδίδη. Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια προμηνύει ή μάλλον προσδιορίζει περίοδο έρωτα, πολιτικού έρωτα, αυτής της εποχής. Ασφαλώς είναι προήμιον του ότι θα γίνω αρχιεπίσκοπος. Ίσως. Κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε στην τελευταία ενότητα. Περίπου 1,5 χρόνο ευδόκιμης ζωής η κυβέρνησή σας. Είστε ευχαριστημένος? Με το χέρι στην καρδιά θέλω να απαντήσετε. Δεν θα βάλω το χέρι μου στην καρδιά. Γιατί καλούμε, γιατί ξέρω ότι η καρδιά σας έχει πολλές ευαισθησίες. Όχι. Είναι ισχυρή μεν, αλλά είναι πολύ ευαίσθητη. Η θεωρία η δική μου είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε καρδία για να μην παθαίνουμε καρδιακές προσβολές. Και επομένως, με ειλικρίνεια απαντώ, υπό αυτή την έννοια, θα έλεγα ότι έχουν γίνει πράγματα πολύ σημαντικά, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε να ανοίγει ο δρόμος για την ένταξή μας στην Ευρώπη. Είχαμε το ΑΒΗ, το οποίο ήταν μια εξαιρετική επιτυχία,
δεν θα ζητήσω να δοθεί το κρέτητο στη δική μου την κυβέρνηση, γιατί γι' αυτό εργάστηκε πάρα πολύ και η ελληνική κυβέρνηση και η συμμετοχή της και η βοήθεια της σε αυτό το τομέα ήταν πολύτιμη. Και πρέπει να είναι κανείς ειλικρινής. Μόνοι μας δεν θα το κατορθώναμε. Αλλά μόνοι μας κάναμε αυτό το οποίο άλλοι δεν έκαναν. Ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση είχε την άποψη ότι δεν θα έπρεπε καν να γίνει αίτηση και την υπεχρεώσαμε σαν αντιπολίτευση να κάνει την αίτηση για ένταξη, εμείς πήραμε από την αρχή τη θέση ότι όχι μόνο καλώς έγινε η αίτηση, αλλά πρέπει να την προωθήσουμε. Και εν συνεννοήσει με την ελληνική κυβέρνηση την προωθήσαμε σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Πετύχαμε όμως κάτι άλλο, το οποίο οι προκάτοχοι μας δεν τόλμησαν. Πετύχαμε να διοριστεί παρατηρητής της Ενωμένης Ευρώπης στις διαβουλεύσεις που γίνονται. Και τούτο το πετύχαμε και παρά την ένσταση των Βρετανών. Και πετύχαμε ακόμα κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό, η όρια εντολής του παρατηρητού. Να μην είναι απλώς να παρατηρεί και να πληροφορεί την Ενωμένη Ευρώπη κατά πόσο υπάρχει πρόοδος ή αν δεν υπάρχει ποιος ευθύνεται, αλλά να τους ενημερώνει κατά πόσον η συζητούμενη λύση του Κυπριακού συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά το έξω πεδίο. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Πετύχαμε για πρώτη φορά να γίνεται τεράστια εργασία για το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Προηγουμένως δεν υπήρχε. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και ομολογουμένως αξιόλογα που επισημαίνετε, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στην κυβέρνησή σας που να βγαίνει τρεις και τόσο και να τα υπενθυμίζει στην κοινή γνώμη άλλοτε κατά τον Α και άλλοτε κατά τον Β τρόπο, παρά όλοι περιμένουν από τον Γλαύκο Κληρίδη ο Σάκης εξέλθει του Άμβωνος να τα... Που δεν είναι πολύ συχνά. Σωστά. Να σας πω. Θέλω να πω κάτι δεν πάει καλά στην κυβερνητική μηχανή στον τομέα το αυτό. Το ακούω από πολλούς. Αν φυσικά σκοπός είναι η διαμόρφωση κοινής γνώμης για να επανεκλέξει τον Κληρίδη, δεν υπάρχει λόγος γιατί δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Για επιρρημιχθεί το... Όχι, στα 75 του χρόνια όταν τελειώσω θα είμαι 79 χρονών. Ναι, μεν είμαι διατηρητέος, αλλά δεν πρέπει να είμαι διατηρητέος και στην πολιτική. Υπάρχει ένα όριο ηλικίας που δεν μπορείς πλέον να προσφέρεις. Εγώ προσωπικά δεν το εκλαμβάνω ως απειλή αυτό που λέτε, γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής εξακολουθεί και... Ναι, αλλά από άλλη θέση. Μην ξεχάσετε ότι στην Ελλάδα ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι μόνο συνταγματικός άρχος. Σωστά. Ενώ εδώ είναι και πρωθυπουργός. Και έχει όλη την εκτελεστική εξουσία. Κατά συνέπεια, να επανέλθουμε στο θέμα. Εσείς, δηλαδή, επειδή ξέρετε πως με την λήξη της θητείας σας αναπαύεστε, δεν σας ενδιαφέρει... Δεν κάνω πολιτική απλώς για να κερδίσω χειροκροτήματα. Αν είμαι σε αυτή την προεδρία, είμαι γιατί ξέρω ή θέλω, ας πούμε, να προσφέρω. Και όχι για να ξαναεκλεγώ. Και πιστεύω ένα από τα πλεονεκτήματα μου είναι ότι μπορεί να κάνω και πράγματα τα οποία να μην με χειροκροτήσουν, αν πιστεύω ότι είναι σωστό να γίνουν, διότι δεν σκέφτομαι τις επόμενες εκλογές. Και είναι κάτι το οποίο εγώ ίδιος πρώτος διέγνωσα. Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος γύρισε από την εξορία μετά το πραξικόπημα, του είχα πει δύο πράγματα. Ξέρετε, θα ήταν καλύτερα να αφήσετε ένα πολιτικό στην Προεδρία. Γιατί ο πολιτικός, αν ο λαός δεν τον εγκρινεί, θα πάει στο σπίτι του. Εσείς όμως δεν μπορείτε να φύγετε. Είστε ο εθνάρχης. Είστε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας. Πού θα πάτε? Από το Προεδρικό στην Αρχιεπισκοπή δεν κάνει καμιά διαφορά. Γι' αυτό για μένα
Έχει μεγάλη σημασία, δεν έχει πολύ σημασία η προβολή του τι πέτυχα ή τι δεν πέτυχα. Ναι, αλλά κύριε Πρόεδρε, είναι λίγο, αν μου επιτρέπετε, άδικο, άδικο για έναν μηχανισμό. Δεν παίρνω θέση και δεν με αφορά, ειλικρινά σας το καταθέτω, για έναν μηχανισμό όμως που σας υποστήριξε. Πιστεύω επίσης στην θεωρία. Και είναι ένας από τους λόγους που παραιτήθηκα από την Προεδρία του κόμματος και διαχώρισα τη θέση μου. Είναι γιατί δεν μπορείς να κρατάς ένα κόμμα από το χέρι. Το κόμμα θα πρέπει να βρει τη δική του δύναμη, τη δική του προσωπικότητα, τη δική του πολιτική. Και δεν θα ήθελα ποτέ να δεσμεύσω το κόμμα για το οποίο, το οποίο ίδρυσα και για το οποίο έδωσα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, ώστε να το συνδέσω με τη δική μου πολιτική επιτυχία ή αποτυχία. Κύριε Πρόεδρε, 1,5 χρόνο περίπου που αφήσατε την ηγεσία του Δημοκρατικού Συνεγερμού, αν σας ζητούσα να κρίνετε την πορεία του από τη στιγμή που φύγατε μέχρι και σήμερα, τι θα λέγατε? Θα έλεγα ότι το κόμμα, και είναι από τις πολύ λίγες και σπάνιες περιπτώσεις στον ελλαδικό χώρο, άλλαξε τον ηγέτη του, τον ιδρυτή του, ο οποίος ήταν επικεφαλής του για από το 1976 μέχρι προ 2 ετών, χωρίς να υποστεί καμία σεισμική δόνηση. Γιατί? Πρώτα, όπως ξέρετε, απεφάσισε το κόμμα ποιος θα ήταν ο υποψήφιος. Δεν ήταν μέσα στο καταστατικό του κόμματος ότι ο εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος είναι και ο υποψήφιος. Ο νυν πρόεδρος, ο κύριος Μάτσης, αμφισβήτησε θέτοντας υποψηφιότητα. Κέρδισα εγώ. Τίποτε δεν συνέβη το οποίο να δώσει την εντύπωση ότι υπήρχε η παραμικρή πικρία ή ψυχρότης μεταξύ μου. Και δεν υπήρξε και δεν υπάρχει και σήμερα. Η ζωή μου στο κόμμα ήταν να δώσω την εντύπωση και να δημιουργήσω αυτό το αίσθημα το οποίο υπάρχει. Ότι έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι αρκετό να τις έχουμε. Είναι αρκετό να τις εφαρμόζουμε. Και ούτε για να τις εφαρμόζουμε μόνο. Να μην αισθανόμεθα καμία πικρία εάν χάσουμε μια εκλογική αναμέτρηση. Και εξού και το κόμμα δεν υπέστη σεισμική δόνηση και προχωρεί. Θα περάσει λίγος χρόνος ακόμα, πιστεύω, για να φανεί ποια πολιτική θα ακολουθήσει. Αν θα ακολουθήσει διαφορετική πολιτική από αυτή του Προέδρου. Και αν θα συνεχίσει να ακολουθεί ή να υποστηρίζει την εκάστοτε πολιτική του Προέδρου. Και γι' αυτό πρέπει το κόμμα αυτό σιγά σιγά και το κάνει. Αρχίζει να τοποθετείται. Αρχίζει να παίρνει τις δικές του θέσεις. Και έτσι το βλέπω, δημιουργούνται κόμματα. Να μην είναι προσωπικά κόμματα, το κόμμα του Κληρίδη, αλλά να είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το κόμμα που σήμερα, που προχθές ήταν του Κληρίδη, σήμερα έχει μια νέα πολιτική, ένα νέο πολιτικό ηγέτη. Να σας ρωτήσω, πόσο πιστεύετε ότι η δική σας προεδρία θα επηρεάσει την τύχη του κόμματος στις επόμενες προεδρικές εκλογές? Πιστεύω ότι θα... Ελπίζω να επηρεάσει κάτι άλλο. Το πως ένας αρχηγός κόμματος, όταν γίνει πρόεδρος, διαχωρίζει το προεδρικό αξίωμα από την κομματική του θέση. Δεν μου απαντάτε όμως σε αυτό που σας ερώτησα. Πιστεύω ότι θα το, εάν επιτύχω, θα το επηρεάσει ευνοϊκά. Αν δεν επιτύχετε, αν δεν επιτύχω δεν και, δεν,
αν δεν επιτύχω και δεν συμβαδίσει μαζί μου στην αποτυχία το κόμμα, δεν θα του κάνει ζημιά. Άρα μπορώ... Αν συμβαδίσει μαζί μου και αποτύχω, θα του κάνει ζημιά. Άρα, για την εισάτοπο να παραγωγή μπορώ να, να σκεφτώ ότι κατά την άσκηση της Προεδρίας σας έχετε υπόψη σας και ολίγων, κατ' ολίγων, και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ασφαλώς με ενδιαφέρει. Είναι ένα κόμμα για το οποίο πέρασα πολλές δύσκολες μέρες όταν το ίδρυσα μέχρι σαν του φτάσει εκεί που έφτασε. Μην ξεχάσετε ότι όταν έκανα τον Δημοκρατικό Συναγερμό συνασπίστησαν όλα τα κόμματα εναντίον μου. Και σε εκείνες τις εκλογές είχαν κοινό ψηφοδέλτιο. Ναι. Και πάλι πήρα 25% τότε. Παρόλη την... το ότι όλος ο άλλος πολιτικός κόσμος ήταν εχθρικά διατεθειμένος. Επομένως είναι κάτι το οποίο νιώθω. Είναι κάτι το οποίο, ένα παιδί το οποίο γέννησα, το ανάθρεψα, το μεγάλωσα, το είδα να γίνεται, ανδρώνεται. Να ανδρώνεται. Και φυσικά έχω μια αγάπη προς αυτό το κόμμα. Θα ήμουν υποκριτής να πω ότι δεν με ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Αλλά με ενδιαφέρει να αποκτήσει τη δική του οντότητα. Και όχι απλώς εξαντανακλάσεως. Να επανέλθω, κύριε Πρόεδρε, στην κυβέρνηση, στην κυβέρνησή σας. Έλεγε κάποτε ο αείμνησος Γεώργιος Παπανδρέου ότι ο λαός είναι υπεύθυνος ως τις εκλογές. Μετά είναι υπεύθυνη η κυβέρνησή του, έτσι. Πιστεύετε πως η κυβέρνησή σας θίξαμε, είπαμε τα έξω, ως προς τα έσω, έπραξε αυτά που έπρεπε στον 1,5 χρόνο της θητείας της? Πιστεύω ότι... Έχει την έξωθεν καλή μαρτυρία, αυτό θέλω να πω. Πιστεύω ότι έπραξε αρκετά στο εσωτερικό τομέα, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία απαιτούν εξυγίανση, για να πω ότι υπάρχει νέα πνοή, τα οποία θα πάρουν ακόμη χρόνο. Και για να είμαι πιο σαφής, κληρονομήσαμε μια κατάσταση που όλοι δημιουργήσαμε, μια κατάσταση που να μην πιστεύει ο λαός ότι οτιδήποτε γίνεται, γίνεται αξιοκρατικά. Σε θέματα προσλήψεων, προβιβασμών, μεταθέσεων, πιστεύουν ότι πρέπει να έχεις μέσο. Ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Και είναι ψέμα αυτό. Είναι ψέμα, λέω αυτό. Είναι το ότι υπάρχουν περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται μέσα, θα έλεγα, είναι γεγονός. Αλλά το ότι σε όλα χρειάζεται το μέσο είναι μια υπερβολή, η οποία όμως έχει τεράστιες επιπτώσεις. Γιατί όλοι τρέχουν να βρουν κάποιον να τον χρησιμοποιήσουν ως μέσο. Ως μέσο, και δημιουργούν την εντύπωση και στα παιδιά τους ακόμα ότι παρά τις ικανότητες που έχουν, δεν έχουν πιθανότητες αν δεν υπάρξει το ισχυρό μέσο. Πλειοδότησε ο Υπουργός επί της Υγείας σας, όχι της Υγείας σας, συγγνώμη, ο Υπουργός σας επί θεμάτων υγείας, δόξα Θεός, η υγεία δική σας είναι αρίστη, πριν λίγο καιρό, και μάλιστα ήταν ο προσκεκλημένος της εκπομπής στην LTV πριν λίγες Κυριακές. Πλειοδότησε λέγοντας ότι όποιος δεν έχει μέσο να έρθει, λέει, σε μένα, στον Υπουργό Υγείας. Λοιπόν, και... Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξει ο τρόπος του σκέπτεστε. Και όταν δεν αλλάζει ο τρόπος του σκέπτεστε, μήπως πρέπει να αλλάξουν οι υπουργοί ή τα στελέχη? Δεν είναι μόνο, αν ήταν μόνο οι υπουργοί θα ήταν εύκολο. Εγώ έχω στείλει νομοσχέδιο στη Βουλή που γίνεται ποινικό αδίκημα για οδήποτε πολιτικό πρόσωπο, είτε υπουργός, είτε βουλευτής, ή μέλος Δημοτικού Συμβουλίου ή Δήμαρχος, ο οποίος θα προσπαθήσει να επηρεάσει είτε την Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας στους διορισμούς, είτε την Επιτροπή Παιδείας ή οποιονδήποτε άλλον που έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να προάγει. Να μπω στον πειρασμό, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι αν παρεπιπτόντως εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, μήπως σε κανένα χρόνο δεν θα έχετε κυβέρνηση? Πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί, θα λειτουργήσει και ως εξής.
Σήμερα πηγαίνει και βρέπει ένα βουλευτή. Ξέρει, αν δεν του πω ότι θα δράσω, θα πάει να βρει κάποιον άλλο. Και ενώ δεν θα δράσει, του λέει ναι, ναι, και με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται η ιδέα. Και αν πετύχει, σου λέει, θα έρθει να με ευχαριστήσει με μένα. Αν αποτύχει, θα του πω, έκαμε ό,τι μπορούσα, αλλά δυστυχώς υπήρχαν άλλοι με ισχυρότερα μέσα. Αυτό το πράγμα, το οποίο ήρθαν να βαριώνται και οι βουλευτές και όλοι, διότι τους καταναλύσει και χώναν, πηγαίνει ο ένας, όχι, είναι για το τάδε, για το τάδε. Θα του πει, συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω, είναι ποινικό αδίκημα. Θέλει να πάω μέσα. Και επομένως θα βοηθήσει και αυτούς στο να έχουν μια δικαιολογία να πούν δεν μπορώ να σε πω. Εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, να συνδέσετε το όνομά σας πράγματι να μείνετε στην ιστορία με την πάταξη αυτής της παλαιοκομματικής νοοτροπίας. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αποκαλύφθηκε προημερών ότι στις επιστολές σας προς Μέιτζορ και Κλίντον απειλήσατε ότι θα παραιτηθείτε. Είναι ήδη γνωστό και θα έλεγα ότι χρησιμοποιείται κατά κόρο και από τα κυβερνητικά στελέχη, πως έχουμε έναν πρόεδρο που απειλεί να παραιτηθεί αν συνεχίσουν οι έξωθεν ηγέτες να επιμένουν στη συνέχιση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Είναι έτσι? Είχα γράψει δύο επιστολές, μια προς τον κύριο Μέιτζορ και μια προς τον πρόεδρο Κλίντον. Ασφαλώς δεν ήταν το θέμα παρέτησής μου. Πώς διέρευσαν αυτές οι επιστολές στο Reuters, κύριε Πρόεδρε? Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν ξέρω. Έχετε διατάξει έρευνα? Από τις πληροφορίες που έχω, δεν είναι από εδώ που διέρευσαν, αλλά από μία από τις δύο χώρες στην οποία εστάλησαν. Εκείνο που είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς, ποια από τις δύο χώρες. Τότε τι θα λέγατε, κύριε Πρόεδρε, εάν ολοκληρώναμε τη διαρροή, να μην αφήναμε κενά, διότι τώρα υπάρχουν πολλά κενά, και μας αποκαλύπτετε τι άλλο γράφετε στις επιστολές? Σας έλεγα ότι η επιστολή αυτή, οι επιστολές αυτές, πρώτον, υποδεικνύουν ότι ενώ εγίνονται διαπραγματεύσεις, και ενώ είχαμε καταλήξει σε κάποιο έγγραφο της 21ης, επενεύει ο συντονιστής, ο κ. Λαμ, της Αμερικανικής κυβέρνησης, και ένα αγνία μας με την παρουσία εκπροσώπου της Τουρκίας και εκπροσώπου του κ. Τεχτάς στην Βιέννη, έδωσε υποσχέσεις για αλλίωση του εγγράφου, το οποίο εμείς δεχτήκαμε ως το τελικό έγγραφο. Και ότι αυτό δεν θα το ανεχόμουν. Και ότι εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας έπαιρνε απόφαση ότι θα πρέπει να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις με βάση το έγγραφο το νέο που δημιουργήθηκε, δεν θα το δεχόμουν και θα έκανα πορεία προς το λαό. Θα υπέβαλα παραίτηση για να αποφασίσει ο λαός αν πρέπει να γίνει δεχτό αυτό το έγγραφο ή όχι. Μήπως όμως στο σημείο αυτό, επειδή επικαλείστε την επικοινωνία σας προς το λαό, μήπως διαπράξατε όχι σωστή κίνηση, δηλαδή δημοσιογραφικά ή κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, δεν θα ήταν ορθότερο το να απευθυνόσασταν στον κυπριακό λαό, ο οποίος και σας έδωσε την εντολή και είναι ο μόνος με τον οποίο πρέπει να επικοινωνείτε σε αυτό το επίπεδο, παρά να απευθύνεστε προς δύο ξένους ηγέτες και να τους θέτετε θέμα ενδεχόμενης παραίτησής σας? Όχι, διότι ήταν οι δύο αυτοί ηγέτες οι οποίοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα επηρέαζαν το Συμβούλιο Ασφαλείας να αποδεχθεί το τροποποιημένο έγγραφο και όχι ο κυπριακός λαός. Και τους προειδοποιούσα ότι μην νομίζετε ότι θα δεχθώ αυτό το πράγμα. Εάν ακολουθήσετε αυτή την πορεία και αν το Συμβούλιο Ασφαλείας με τη δική σας καθοδήγηση πάρει μια τέτοια απόφαση, δεν θα υπογράψω αυτό το έγγραφο, θα κάνω πορεία προς το λαό. Πιστεύετε ότι αυτή, αν θέλετε, η αποστροφή ή μάλλον αυτή η νότα
έχει επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο? Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό. Έχετε αυτές τις ενδείξεις? Μπορούμε να τις πληροφορηθούμε? Πιστεύω ότι η τετραγωνική λογική λέγει το εξής. Ποια ήταν η πρόθεση τους? Να γίνει δεχτό αυτό το έγγραφο. Αν παραιτηθεί ο Κλεβίδης, ο Κλεβίδης δεν θα το δεχθεί. Είναι βέβαιοι ότι ο νέος πρόεδρος θα το δεχθεί ή θα το απορρίψει? Και αν το απορρίψει μετά από μια εκλογή και ετοιμιγωρία του λαού, τότε έχουν ενταφιάσει αυτό το οποίο θέλουν να επιτύχουν. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να σκεφτούν ότι πιέζοντας για αποδοχή δεν θα επιφέρουν την αποδοχή, αλλά την απομάκρυνση. Πρόσφατα ο κύριος Δεκτάς, ηγέτης του Σύνοικου Στοιχείου, σας αποκάλεσε τρομοκράτη. Σε μία αντίστοιχη συνέντευξη σήμερα, εγώ απέναντί σας, σας ερωτώ τι είναι ο Δεκτάς για σας. Είναι ένας Κύπριος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος προέρχεται από... Αλήθεια, την... σε ποια μητρώα είναι γραμμένος ο κ. Δεκτάς, σε ποιο δήμο? Ήταν γραμμένος στον τουρκικό δήμο της Λευκωσίας, φαντάζομαι. Ναι. Αλλά είναι Κύπριος, είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι ο αρχηγός της τουρκοκυπριακής κοινότητας, διότι εκεί τον έχει τάξει η κοινότης του. Και υπήρξαν περίοδοι που ήταν αναμειγμένος στην TMT, την τρομοκρατική οργάνωση η οποία δημιουργήθηκε. Το αποδίδεται, βλέπω, τα Άγια της Κηφής. Δεν το αποδίδω, λέγω την πραγματικότητα. Και αν ρωτήσετε τον ίδιο, δεν το αρνείτε. Όπως και εγώ με αποκαλεί τρομοκράτη, διότι ήμουν στην ΕΟΚΑ. Και δεν τρέπομαι να το πω ότι ήμουν. Το θεωρώ τιμή μου και αγωνίστηκα με την ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της πατρίδας μου. Επομένως, μπορεί να με αποκαλεί τρομοκράτη, θα την αποκαλώ τρομοκράτη, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαι θα δύο άνθρωποι πάνω σε αυτό το νησί, οι οποίοι θα πρέπει να τα βρούμε για να υπάρξει ειρήνη σε αυτόν τον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, όταν βρίσκεστε ενώπιος ενωπίου, σε ποια γλώσσα, και δεν αναφέρομαι στην αγγλική ή στην ελληνική, έτσι, όχι, σε ποια γλώσσα επικοινωνίας λειτουργείτε μαζί? Μιλούμε με πολύ φιλικό τρόπο. Τι χαρακτήρας είναι? Ο Τενκτάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ορισμένα κόμπλεξες. Και όταν ξέρει τα κόμπλεξες, δεν λέω πως είναι κομπλεξικός, όχι, έχει όμως ορισμένα κόμπλεξες. Μήπως τώρα φυγεί και σας απαντήσει αύριο? Όχι, και μου απαντήσει και όχι, δεν θα χάσω ύπνο, ούτε η όρεξή μου θα λιγοστεύσει, ούτε ο ύπνος μου. Μάλιστα. Έχει κόμπλεξ, είπατε, υποθέτω και απέναντί σας. Έχει ένα κόμπλεξ έναντι της ελληνικής κοινότητας. Πιστεύει ότι δεν μπορούν οι Τουρκοκύπροι να μας συναγωνιστούν σε ορισμένους τομείς, όπως είναι το εμπόριο, η βιομηχανία και ούτω καθεξής. Και αυτό τον οδηγεί σε κάποιες σκέψεις ότι θα πρέπει να υπάρχει χωριστή οικονομία και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι είναι ένα κόμπλεξ. Προβληματικό άτομο. Ένα προβληματικό. Έχει. Προβλήματα. Είναι ο λίγο προβληματικός. Για μένα. Για εσάς. Κύριε Πρόεδρε. Όπως και εγώ είμαι προβληματικός για εκείνο. Ποιο ανέκδοτο τον είχε ενοχλήσει στην τελευταία σας συνάντηση έξω από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Είχα διαβάσει ότι κάποιο ανέκδοτο του είπατε, περιμένοντας τον Γενικό Γραμματέα, εκνευρίστηκε και απεχώρησε, αν είναι σωστή η πληροφόρηση που έχω. Θυμάστε το ανέκδοτο? Δεν το θυμάμαι το ανέκδοτο, διότι συνηθίζω να του λέω αρκετά ανέκδοτα. Ποιο είναι εκείνο το ανέκδοτο που τον εκφράζει καλύτερα, τον αποδίδει καλύτερα? Το πιο εντυπωσιακό ήταν όταν ήρθε στην Κύπρο και τον συλλάβαμε. Τον είχε φέρει ο στρατός στο Τρελάδικο, απέναντι από το Χίλτον. Και μου είπε ο Μακάριος, εσύ που τον ξέρεις, πήγαινε να τον ανακρίνεις, γιατί τους άλλους τους κοροϊδεύει. Και πήγα και όταν καθόταν έτσι στο βάθος ενός σκελιού, στο τρελοκομείο, και του λέω, ρε Ραούφ, δεν περίμενα ποτέ να σε δω εδώ.
και μου απάντησε πολύ γλυκότατα, εδώ με καταντήσατε. Μάλιστα. Πολύ καλό. Κύριε Πρόεδρε, τελειώσαμε. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να κλείσουμε την εκπομπή. Θα στραφείτε στην κάμερα ως δημοσιογράφος εσείς και αν υποθέσουμε, αφήστε μου αυτή την ψευδέστηση για λίγα δευτερόλεπτα, ότι είμαι εγώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι θα θέλατε... Αντί αυτού, εγώ εισηγούμε, καθίστε στην προεδρική καρέκλα να σας φωτογραφίσουν. Κύριε για να πρόεδρε, δείτε πόσο αναπαυτική είναι. Δυστυχώς, για 5 λεπτά είναι πράγματι αναπαυτική. Αλλά δεν αρκούν τα 5 λεπτά. Όχι, υπάρχει κάποιο κουμπί εκεί που αν το πατήσετε δεν σηκώνεται απάνω. Αν το πατήσετε πάει προς τα κάτω. Κάτω. Θα ήθελα, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να πείτε αυτά που θα θέλατε να ερωτηθείτε. Ένα μήνυμα προς τον κυπριακό λαό, στην κάμερά σας, ένα μήνυμα προς τον κυπριακό λαό, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που έχουμε μαύρες επιτήρους. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο ίσως έχω πει και προηγουμένως, ότι περνούμε μια δύσκολη φάση του εθνικού μας προβλήματος, αλλά πιστεύω πως υπάρχουν περιθώρια αν επιδείξουμε την ανάλογη ενότητα, αν κατορθώσουμε να καθορίσουμε μια πανεθνική πολιτική επί του εθνικού μας προβλήματος. Και θα ήθελα να τελειώσω με τις εξής λέξεις. Μη στιάζεστε στα σώτη. Η λευτεριά σαν της αυγής στο φεγκοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκ μέρους της LTV, ενός αμιγούς κυπριακού τηλεοπτικού σταθμού που είχε σήμερα την τιμή να σας φιλοξενήσει στην εκπομπή Πρόσωπα Χωρίς Μοντάζ. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και δεσμευτείτε γι' αυτό την πρώτη μέρα που θα εγκαταλείψετε την προεδρική σας καρέκλα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να έχουμε αυτή την συνδιάλεξη και σας υπόσχομαι ότι θα είστε ο πρώτος στον οποίο θα δώσω συνέντευξη, αλλά δεν θα είναι στο σπίτι μου, θα είναι πάνω στο σκάφος. Συνενώ. Δικαιούμαι τη συνέντευξη αυτή γιατί δράτωμαι τις ευκαιρίες να σας συγκινήσω. Έχω την τιμή να σας γνωρίζω από το 1976. Κατά συνέπεια, όταν θα εξέλθετε του προεδρικού όκου, θα εξηγηθεί ένας ευδότιμος χρόνος και νομίζω ότι πολλά θα μπορούσαμε να βγούμε. Θα με ξέρετε πάρα πολύ καλά και θα είστε επικίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, Γλάφκος Κληρίδης, 40 χρόνια λειτουργό, αν θέλετε, τον αυτού του τόπου. Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ένα από τα πιο, αν θυμείτε, από τα πολιτικά πρόσωπα που έχουν δέσει το όνομά τους με την πορεία αυτού του τόπου. Σας ευχαριστώ που μείνετε και σήμερα κοντά μας. Γεια σας.